αφού δεν σέβονται οι υγιείς, θα βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται. Τρόπος επιβίωσης στους καθημερινούς ρυθμούς της πόλης η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Όπως και αν χαρακτηριστεί η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στάθμευσης για αμαία στα Χανιά, έρχεται για να διευκολύνει τη ζωή των συνανθρώπων μας που οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας. Με το κινητό θα βρίσκουν ποια θέση θέλει να πάει στην αγορά, ας πούμε, ένας ανάπηρος με αμαξίδιο. Βλέπει ποια είναι κενή. Πατάει, αν τυχόν όμως καλυφθεί πριν πάει, του στέλνει μήνυμα ότι οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Κάνοντας αποδεκτό το αίτημα του Σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων, η Δημοτική Αρχή συνεργάστηκε με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και από σήμερα εγκαθιστά τους πρώτους αισθητήρες σε 10 αρχικά σημεία της πόλης όπου υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης για αναπήρους. Με ένα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο υπάρχει ελεύθερη θέση. Το βρίσκεται πρωτοποριακό αυτό για την πόλη μας? Ναι, σίγουρα. Καλύτερα είναι όλοι να μάθουμε ότι όλοι πρέπει να συνυπάρχουμε, ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά ισότιμα και χρειαζόμενοι είμαστε όλοι. Η προσπάθεια αυτή είναι θετική. Με την πάροδο των ετών πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ο κάθε πολίτης, ότι υπάρχουν και τα ΜΕ και πρέπει να εξυπηρετούνται. Ο άνθρωπος που θέλει να παρκάρει με το καροτσάκι του πρέπει να έχει χώρο. Με την ανάπτυξη του πρωτοποριακού αυτού συστήματος εγκαθίσταται ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό μάτι που θα καταγράφει τις παραβάσεις, θα ελέγχει τις νόμιμα κατηλημένες θέσεις ΑΜΕΑ και θα ενημερώνει τους δικαιούχους των θέσεων για τη διαθεσιμότητά τους. Προστατεύει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ που έχουμε βάψει μάλιστα μπλε και βρίσκονται εντός της πόλης των Χανίων, να τις προστατεύει λοιπόν από μη δικαιούχους. Βάζοντας τον αισθητήρα στη θέση στάθμευσης και δίνοντας ταυτόχρονα στο δικαιούχο της κάρτας ΑΜΕΑ, το δικαιούχο ΑΜΕΑ για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, μια συγκεκριμένη κάρτα η οποία θα επικοινωνεί με το σένσορα, όταν θα καταλαμβάνει τη θέση από το δικαιούχο, θα επικοινωνεί η κάρτα με το σένσορα και θα είναι όλα καλά. Επιπλέον προβλέπεται η παροχή συστήματος που θα ειδοποιεί αυτομάτως την τροχέα σε περίπτωση παράνομης κατάληψης της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ. Θα δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ελέγχου, ώστε οι θέσεις αυτές να καταλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τουλάχιστον από είτε δημότες είτε επισκέπτες που μπορεί να έχουν αυτή την κάρτα στη διάθεσή τους. Η ηλεκτρονική διαχείριση των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ θα επιτρέπει ακόμη την παροχή στατιστικών στοιχείων, όπως το ποσοστό κατάληψης των θέσεων, τον αριθμό των παραβάσεων, τις αναλλαγές, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή της και την επέκτασή της και στις 160 οριοθετημένες θέσεις στην πόλη των Χανίων.